Αύριο στις 11.30 το πρωί στα Γιάννενα, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου παρουσιάζει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Τριήμερες θα είναι οι διαδικασίες δημοσιοποίησης του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ήπειρο, με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης να πραγματοποιείται την Παρασκευή. Τους στόχους και τις δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, γνωστού και ως 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, παρουσιάζει αύριο στα Γιάννενα ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Πανοζάχος υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα, αλλά για διαδικασία ουσιαστικής έναρξης της νέας προγραμματικής περίοδου. Και γι' αυτό τονίζει τη σημασία συμμετοχής και τοποθέτησης όλων των φορέων της Ηπείρου. Ναι, είναι σωστή η παρατήρηση η οποία κάνετε. Αν και θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, τέτοια μέρα που είναι, να ξεκινήσω λέγοντας και δεχτενόμενος πολίτες του νομού Άρτας και ειδικά στην πόλη της Άρτας χρόνια πολλά. Είναι μια μέρα σημαντική για την Άρτα. Είναι μια μέρα η οποία νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει τον πρόδρομο αυτού που είπατε. Δηλαδή ότι αν σήμερα είναι επιτυχιακή μέρα για την Άρτα, από αύριο νομίζω ότι θα αρχίσει ένα επιτυχιακό τριήμερο για όλη την Ήπειρο. Πανηγυρικού ή ουσιαστικού χαρακτήρα? Κατά την άποψή μου, η Τετάρτη, η αυριανή εκδήλωση έχει χαρακτήρα ουσίας, γιατί βασικός της στόχος είναι η ενημέρωση των φορέων και δεν έχει χρειά πανηγυρικού χαρακτήρα. Η δε Παρασκευή είναι με την πλήρη έννοια του όρου ουσιαστική, ναι, και είναι η πρώτη επιτροπή παρακολούθησης. Θα ψηφίσει τον κανονισμό λειτουργίας, θα αποφασιστούν διάφορα ζητήματα για την έναρξη του ΕΣΠΑ. Άρα θεωρώ ότι σαφώς δεν είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Η ενδιάμεση ημέρα, η Πέμπτη, που είναι η μέρα Επιτροπής Παρακολούθησης του Τρίτου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης, νομίζουμε όλοι ότι γνωρίζουμε τις επιτροπές παρακολούθησης, ποτέ δεν είναι θέμα πανηγυρικού, πανηγύριου. Δεν είναι οι μέρες που κανείς στείνει μια φιέστα. Στείνει μια βαθιά συζήτηση διαλόγου. Και κατά την άποψή μου θεωρώ ότι είναι σημαντικό αύριο να παρευρεθούν όλοι οι φορείς, να εκπροσωπηθούν όλοι οι φορείς, να επιδιώξουν να συμμετέχουν στο διάλογο, γιατί έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε από την αρχή να ξεκινήσουμε ορθά και σωστά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Να μην έχουμε δηλαδή άλλη φορά στην Ήπειρο τα προβλήματα που είχαμε κατά την έναρξη του Τρίτου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης. Αύριο δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φορείς να ενημερωθούν με λεπτομέρειες. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή.